Thank you.
Ήρθε ο Χριστός πάνω στη γη για να μας αφυπνήσει, να μας ξυπνήσει, να μας βγάλει από ένα λίθαρμο, από μόνο τη σκέψη μας πάνω στον κόσμο, χωρίς να είμεθα σε θέση να υψώνουμε το βλέμμα μας προς τον ουρανό και να αντικρίζουμε το πρόσωπο του Θεού. Χριστός έκανε μια πορεία και αυτή η πορεία είναι η δική μας. Μοιάζουμε στην πορεία αυτή. Βλέπετε το Ευαγγέλιο μας το περιγράφει. Ήυξανε και εκρατιού του. Ο Χριστός γεννήθηκε. Ο Χριστός εν δι' ογδόη ημέρα σαν τη σημερινή περιετμήθη, ο ογδοήμενος κατά την μητέρα και ο άναρχος κατά τον πατέρα. Ήρθε ο Χριστός πάνω στη γη για να μας διδάξει, για να μας πει πόσα βήματα πρέπει να κάνουμε μέσα στη ζωή μας. Και αν δεν έχουμε συνείδηση αυτής της αποστολής, που πάλι να αρχίζει από σήμερα για το νέο έτος, πρέπει να ακολουθούμε αυτά που ο ίδιος έπραξε.
γιατί ο ίδιος εγέννητος άξ, έγινε άνθρωπος, σαν και εμάς. Δηλαδή μας μοιάζει απόλυτα. Έλαβε την σάρκα του και πέρασε και από τον νόμο, τον οποίο προέφταξε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, για να συνετίσει τον λαό που εκοιμάται ακόμα στην Παλαιά Διαθήκη, για να γνωρίσει τον Θεό. Και έτσι μας δίνει την δυνατότητα να συναισθανθούμε ότι πορευόμεθα με τον Χριστό. Και όταν λέμε πιστεύομαι στον Χριστό, δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Πιστεύομαι σε αυτό το ιερό πρόσωπο, αυτό που θυσιάστηκε για μας, έγινε και ανεφώνησε όλα αυτά τα σπουδαία και ωραία, αυτά που έπραξε στη ζωή του από τα παιδικά του χρόνια και πήγε και στον ναό και έδιδαξε τον κόσμο και έκανε όλα αυτά τα οποία έκανε μέσα στη ζωή του. Σαν άνθρωπος, σαν και εμάς, αυτή είναι η ορθόδοξη πίστη, σαν απόλυτα άνθρωπος, σαν και εμάς. Φανταστείτε λοιπόν ότι ο καθένας από εμάς εκπροσωπεί τον Χριστό, εκπροσωπεί τη ζωή του Χριστού. Δηλαδή, είμεθα ευγνώμονες που μπορούμε να ακολουθούμε ένα πρόσωπο στο οποίο πιστεύουμε και το οποίο μας αναφέρει, μας οδηγεί και μας ανεβάζει στον ουρανό. Ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να κάνει αυτή την πράξη είναι ο Χριστός. Και πώς είναι δυνατόν εμείς να μην τον ακολουθούμε? Γιατί να τον παραμερίζουμε? Γιατί να λέμε, όπως λέει πολλής ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος, οι μυριάδες των ανθρώπων που δεν καταλαβαίνει το μήνυμα αυτό της ενανθρωπίσεως του Χριστού, ότι δεν υπάρχει ο Θεός, ότι όλα είναι γήινα, ότι όλα είναι οριζόντια, είναι η ζωή μας αυτή που ζούμε, τυραννιόμαστε μέσα σε αυτή τη ζωή και γινόμεθα άνθρωποι, θηρία μέσα στη ζωή, απομονώνοντας το πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός, ο Ογδοήμερος, όπως συνηθίζομαι μέχρι σήμερα, περιετμήθη, που σημαίνει ότι έπρεπε να εφαρμόσει ό,τι ο Θεός είχε διδάξει. Μέχρι την έλευση του Χριστού όλα ήταν βαλμένα μέσα εις τον νόμο, όπως ξέρουμε, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, και έπρεπε όλα να ακολουθηθούν μέσα εις τον νόμο. Γι' αυτό είναι θα νομοταγής ο διάρκειο. Πρέπει να ακούμε στους νόμους. Ο Χριστός λοιπόν υπετάγει και περιετμήθη εις την σάρκα του, την άειλη αυτή σάρκα του, και έλαβε αυτή την περιτομή κατά τον νόμο. Ξέρετε, εις την πρώτη εκκλησία γίνεται συζήτηση, όπως γίνεται συζήτηση σε όλα τα θέματα. Εμείς οι χριστιανοί, οι νέοι άνθρωποι, το νέο κύμα των ανθρώπων, το νέο φως που έραψε μέσα στην Οικουμένη, ο Χριστός που ήρθε, που απεκαλύφθη, ο Χριστός που εβαπτίστη, ο Χριστός που φανερώθηκε στην Τριάδα με τον Θεό. Καλώς εν ειρήνης και τσωτηρίας των ψυχών ημών, Κύριο Δεϊθωμένη. Θεός Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τους των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθωμέν. Κύριε Χριστό, υπέρ της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας του Κυρίου δεηθωμέν. Κύριε Χριστό, υπέρ του Αγίου οίκου του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιόνταν εν αυτόν, Κυρίου δεηθωμένη.
Κυρίου δεηθούμε. Αλλά τώρα που ήρθε ο Χριστός, όλα γινήκανε καινούργια.
Να γιατί η συζήτηση των Αποστόλων στην πρώτη σύνοδο που έγινε στα Ιεροσόλυμα και αγέννητο συζήτηση μεταξύ των μαθητών που έλεγαν να γίνουμε χριστιανοί, αλλά να κάνουμε και την περιτομή πρώτα και μετά να γίνουμε χριστιανοί. Και ήρθε ο Απόστολος Παύλος και εφώτισε τους ανθρώπους και τους συναποστόλους του και είπαν ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνεται περιτομή στους χριστιανούς. Γιατί από τώρα και εμπρός όλα τα κάνω καινούρια. Δεν είμαι θα υποχρεωμένοι να κάνουμε τα παλαιά. Είμαι θα υπό τον νόμο. Ακολουθήσαμε τον νόμο. Αλλά τώρα έχουμε άλλο νόμο. Και ο νόμος είναι ο νόμος του Κυρίου. Να λοιπόν που τι δεν δέει βάσεις μέσα στην Εκκλησία. Να που έχουμε στερεές βάσεις μέσα στην Εκκλησία. Να που στεκόμεθα στα πόδια μας. Να που εσείς όλοι στέκεστε στα πόδια σας και λαμβάνετε συνείδηση της αποστολής σας μέσα σε μια σύγχρονη κοινωνία η οποία επαναλαμβάνεται και τα γεγονότα που μας έρχονται από τον ουρανό με τη γέννηση, με την πρώτη του έτους και την εορτή του Μεγάλου Βασιλείου, με τα θεοφάνεια που θα ακολουθήσουν. Νέος κόσμος, νέα έλαψης, νέο φώτισμα. Είμαστε φωτισμένοι, αγαπητοί μου αδελφοί. Ξέρουμε ότι είμεθα οι εκλεγμένοι, αυτούς που διάλεξε ο Θεός. Δεν νομίζετε ότι ακολουθούμε μια στρατιά ανθρώπων εδώ και 20-21 αιώνες και ακολουθούμε αυτόν τον δρόμο. Και αν εις το περιβάλλον μας βλέπουμε ότι δεν ακολουθούν όλοι οι άνθρωποι, είναι γιατί επηρεάζονται από τα ανθρώπινα. Διότι ο κόσμος μας είναι δελεαστικός. Ο κόσμος μας με το μυαλό το οποίο έχει ο καθένας είναι ένας καινούριος κόσμος. Αλλά κόσμος του εγωισμού. Ο κόσμος... Oh.
πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησίων, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και ευσεβώς πεσόντων εν της ιερής αγώψη, γένους ημών, πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, της εν ευσεβία και πίστη των δίδε μεταστάσεις, και όλα τα ονόματα εμνημονεύσαμε εν τη Αγία και Ιερά προθέση, ζώντοντα και τεθρεώτων, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία Αυτού, πάντοτε νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Ζυγών και τυθείς διημάς εκών, ο μεριζόμενος και μη διαιρούμενος, ο εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, τους δε εστίοντας αγιάζω, ο εις ανάμνησιν του εκουσίου πάθους σου και της οποίου τριημέρου εγέρσεώς σου κοινωνούς ημάς αναδείξας, των αρήτων και πουρανίων και φρικτών σου μυστηρίων, του Αγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, τήρησον ημάς τους δούλους σου τους διακόνους και τους πιστούς άρχοντας ημών και των φιλόχρηστων στρατών, και τον περιεστώτα λαό των εντωσώ αγιασμό. Και δώσ ημίν εν παντή χρόνο και καιρό μελετάν της ηλικιοσύνη, όπως προς το σον θέλημα οδηγηθέντες, και τα ευαρεστάσει πείσαντες, άξιοι γενόμεθα της εκδεξιών σου παραστάσεως, όταν ελεύσει κρίνε ζώντας και νεκρούς. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους εν ασθενία επίσκεψε, τους εν κινδύνης θαλάσσης κυβέρνησον, και τας προαναπαυσαμένας ψυχάς επελπίδη ζωής αιωνίου ανάπαυσον.
όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου και πάνω των δεωμένων της εις βοηθείας επάκουσον, ότι εσύ ο δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, συν το ανάρκο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Βάσεις εκτός μεταποντήστε τον όντων και αγνιώσεως και τον πάντα χρόνο των γεγονότα των θεόντων και των εσώμενων πυρών που ενδιαφάτως μοκροτιμία μεταξιώσεις ημάς εις νέον ή αυτόν εις ελθύν. Αυτός Πανάγαθε Δέσποτα, την ίσο τον πάθην και Θεία σου χάρη διευλόγησον όμβους ειρηνικούς προς καρποφορία τη γη δόρισε, τους αέρας υγιεινούς και ευκράτους, ανθρώπους τα και κτίνες την κατασκεύασαν. Δώσει μην την ειρήνη και ομονία βεβαία των κύκλων αυτού διαρκή, το στεφάνο της δόξης των αρετών κοσμουμένους, το φωτί των εντολών συνευσιμόνος, ως την ημέρα καλώς οδεύοντας. Την Αγία Νημονεκκλησία καλώς διεκδίωξε. Το ευσεβέσιμο έθνος, τη δυνάμει σου κατέωσε. Τους άρχοντας ημών και των στρατών την κατεά σου χειρή, στερέωσαν και κράτηκαν. Την νεότητα καταγόησαν, το γύρας περικράτησαν. Τους εσκορπισμένους επισημάγανε, τους πεπλανημένους επανάγανε και σύναψαν τη Αγία σου Εκκλησία. Ερδέτω η εκτιμάση βασιλεία σου, βασιλεία πάντων των αιώνων, βασιλεία Χριστότητος, δικαιοσύνης και ειρήνης, και αξίωσον ημάς ο νενής τόμο του και μια καρδία, υμνήτησε και δοξάζει τον ενδριάτη άνθρωπο και αιώνιον Θεόν εις τους αιώνας των αιώνων αιώνων. Δόξασε ο Θεός και αυτής ημών δόξασε. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νύ και αιώνας των αιώνων αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ο έμπειρο εγώ η μέρα σ' αυτή, περιποιηθεί είναι και το δεξάμενος, για την ημών σωτηρία Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες θεσβείες της παραπάνω και παραμόμου αγίας αυτού του τρός. Του Αναγίης Πατρών της ημών Βασιλείου, Αρχιεπισκόπους και Σαρίας της Καπαδοκίας, του Γραφουφάντορος του Μεγάλου, που και την μνήμη του πιτεύουμε και πάντα τον Αγίου. Με ειρήνη,
μεγαλύνει να αντιμετωπίσουμε αυτό το νέο έτος. Σε ένα νησί προπάντων όπου είναι χαρισμένο από τον ίδιο τον Θεό. Βλέπετε πως οι καιροί που καταστρέφουν ολόκληρους λαούς και ολόκληρες περιοχές και οι τυφώνες και όλοι οι κατακρισμοί που υπάρχουν δεν έρχονται μέχρι μόνο, μέχρι το νησί μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας απαλλάσσει από αυτές τις δοκιμασίες. Αρκετές είναι αυτές οι δοκιμασίες που έχω. Ας τις αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Ευχαριστούμε την εφορία του Ιερού Ναού, τον πατέρα Περικλή, τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού, ο οποίος με περισσή φροντίδα περιποιείται αυτόν τον περικαλή ναό του Αγίου Πάπα και τον διάκονο περιποιείται επίσης, ο οποίος ήρθε να συλλειτουργήσει σήμερα μαζί μας, τον ψάρχη μας και τον προϊδούστη τους δύο νεοδράτους, νεοδέρους, αδελφούς και όλους τους συμπαραστάτες μας. Η χάρη του Κυρίου είναι πάντοτε μαζί σας. Οι ημέρες, η ημέρα η σημερινή, οι ημέρες που μας έρχονται να είναι ευλογημένες παρακυρίδι. Και μην δυσμονούμε ότι είναι τα ένα γύρο πνεύματι αδελφοί στον αγώνα. Χρόνια πολλά εις όλους σας και ευλογία του Κυρίου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον τον άνθρωπο. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Θα περάσετε τώρα να πάρετε το αντίδωρο από τα χέρια του Σεβασμιωτάτου και το Βασιλοπιτάκι. Ο τυχερός θα κερδίσει μια εικόνα του Χριστού μας, την Ιανουαρία μας εδώ, τον Άγιο Παύλο. Χρόνια πολλά σε όλους, ευλογημένα και χαρούμενα. Την ευλογία, την πίστη και την ελπίδα για ένα νέο έτος ευλογημένο και ευδοξασμένο. Και η χαρά σας υποδέχομαι όλους εσάς σήμερα, πραγματικά η καρδιά μας είναι γεμάτη από χαρά. Βλέποντά σας πάντοτε κοντά στην εκκλησία, κοντά στο νησί σας, κοντά στο λαό σας, εσείς που τον διοικείτε και τον κατευθύνετε και εσείς που τον φυλάσσετε και τον προστατεύετε από πάσα του δύναμη του εχθρού η οποία έρχεται είναι δυνατόν να έρθει και ελπίζουμε να μην έρθει. Για να μένουν οι δυνάμεις του νησιού μας, του κράτους μας, του έθνους μας, δυνατές, όμορφες, ωραίες, με συνέστηση ότι ακολουθούν το κράτος του καθήκοντος για τις πατρίδες την ελευθερία. Ζήσαμε το 2021, το έτος των 200 χρόνων από τις απελευθερώσεως της πατρίδας μας. Τελειώνοντας, ευχόμεθα ο Θεός να μας αξιώσει να έχουμε τα παραδείγματα αυτά που πέρασαν με τόσες θυσίες τόσων ανθρώπων μεγάλων επιφανών οι οποίοι θυσίασαν τη ζωή τους για την ελευθερία με πάθος και μας έφεραν μέχρι τη σημερινή ημέρα. Και εμείς, Κύριε Δήμαρχε και αγαπητοί μου, Χριστό αδελφοί όλοι, σήμερα ερχόμαστε να δοξολογήσουμε το όνομα του Πατριάρχου Θεού με αυτή την δοξολογία, η οποία είναι μια περιορισμένη δοξολογία, αλλά δοξολογία από καρδίας, γιατί μέσα εις αυτή την αδυναμία που αισθανόμεθα αυτές τις ημέρες, αυτός τον χώρο που μας παρήρθε, δεν μπορούμε παρά να ενισχύσουμε τον εαυτό μας και μια δύναμη. Και εμείς οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί, δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά αυτή την δύναμη να την αντλούμε από το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος παρά τα φαινόμενα και παρά τις κοινωνικές αλλαγές οι οποίες εμφανίζονται μέσα εις όλη την γη, εις όλη την οικουμένη,
και πίσω από όλα αυτά υπάρχει η πίστη. Γιατί οι επιτυχίες είναι και επίκαιρες. Μπορεί μια ημέρα να έχουμε τα πάντα. Που αγωνιούν, βλέπουμε τους γιατρούς μας και τους
νοσηλευτάς, οι οποίοι θυσιάζουν. Εν ονόματι ποιού θυσιάζουν. Για ποιον αυτοί οι άνθρωποι τέλος πάντων θυσιάζονται, ποιον υπηρετούν. Δεν υπηρετούν εμάς τους ανθρώπους, τους αδύναμους. Δεν μας θεραπεύουν, δεν μας δίνουν τα φάρμακα, δεν μας παρακολουθούν οι γιατροί μας. Υπάρχουν μερικοί που λοξοδομούν, τρέψατε μου τον όρο, δεν το βλέπουν καλά το πνεύμα, το ερμηνεύουν επηρεασμένοι, πολύ καλά επηρεασμένοι από όλες αυτές τις τάξεις που υπάρχουν μέσα στις κοινωνίες μας, γιατί υπάρχουν, αγαπητοί μου αδελφοί, πολλές τάξεις ανθρώπων. Και όταν λέμε δισεκατομμύρια άνθρωποι πάνω στο γη, γεννήκαμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτοί όλοι κοιτούν, είτε το συμφέρον, είτε την εκμετάλλευση, είτε την εμπορία, είτε την οποιαδήποτε εκδήλωση, η οποία ξεφεύγει από τον δρόμο. Επηρεασμένοι από αυτούς, να μην χάσουμε τον δρόμο τον οποίο μας έδωσε ο Χριστός. Ο Χριστός μας είπε δύο πράγματα. Πρώτον, να ακολουθείτε τον καλό τον δρόμο. Αυτόν τον σας τον έδωσε στο πρόσωπό μου, σε όλες τις θυσίες και σε όλα τα οποία έγραψα. Και το δεύτερο είναι ότι μέσα σε αυτόν τον δρόμο να μην χάσουμε την ουσία των πραγμάτων. Γι' αυτό ας ακολουθήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τα νοήματα που μας δίνει η Εκκλησία. Και αυτά τα νοήματα είναι καθησυχαστικά για τον άνθρωπο. Ερχόμεθα στην Εκκλησία. Γιατί ερχόμαστε στην Εκκλησία? Τουλάχιστον από την πείρα την οποία έχω μέσα στην ζωή της Εκκλησίας. Εδώ αναπαυόμαστε. Εδώ η ψυχή μας αλλάζει. Εδώ το πνεύμα μας καθαρίζεται περισσότερο. Εδώ ακούμε τους ύμνους της Εκκλησίας. Εδώ ακούμε τα ψαλτσίματα. Εδώ ακούμε τις φωνές των ανθρώπων που είναι διδαγμένοι να μας εκπροσωπούν και να ψάχνουν το όνομα του Κυρίου. Εδώ κατεβαίνει ο ουρανός πάνω στη γη. Εδώ γίνονται τα θαυμάσια. Και εμείς, σαν ταπεινοί άνθρωποι, γιατί ταπεινοί πρέπει να είμαστε, όχι εγωιστές. Γιατί αν είμαστε εγωιστές, δεν θα το καταλαβαίνουμε αυτό. Σαν ταπεινοί άνθρωποι ακολουθούν και προσευχόμαστε και αγγίζουμε τις καρδιές μας και αγκαλιάζουμε όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Και τους καλούς και τους κακούς. Διότι δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε οι άριστοι και οι άλλοι είναι οι άχρηστοι. Όλους τους ανθρώπους θέλει ο Θεός να σώσει. Όλους τους ανθρώπους θέλει να τους δώσει το φως. Και εκείνοι που έχουν καλή την νοημοσύνη ακολουθούν το φως. Και αυτό το φως ευρίσκεται μέσα στη ζωή μας. Μείνετε λοιπόν σε αυτό το καινούριο χρόνο, εδώ, στον ναό του Αγίου Πάπου, στον οποίο σήμερα ήρθα να συλλειτουργηθώ μαζί σας, για να πω ο Μητροπολίτης μου ανέθεσε να έρθω να το κάνω και τον ευχαριστώ πολύ που μου δίνει πάντοτε την ευκαιρία να επικοινωνώ μαζί σας. Μου δίνει πάντοτε την ευκαιρία ελεύθερα, πράγματι ελεύθερα, αλλά πάντοτε μέσα στα διδάγματα. Ο κόσμος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο κόσμος της κυριαρχίας, ο κόσμος της εκμεταλλεύσεως, ο κόσμος όλων αυτών που εμφανίζονται μέσα στη ζωή και τα ακολουθούμε. Αυτόν λοιπόν τον κόσμο καλούμεθα εμείς οι χριστιανοί, σε όποια φάση και αν βρισκόμεθα στη ζωή μας, να τον απαντηθούμε και να ακολουθήσουμε τον δρόμο της θεότητος. Και εμείς δοξάζουμε το όνομα του Παναγάδου. Τον υμνούμε σε όλες τις φάσεις τις οποίες επαναλαμβάνει κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο Χριστούγεννα. Δεν είναι μια ανάμνηση, είναι μια πραγματικότητα. Έρχεται ο Χριστός, όπως μας το είπε άλλωστε. Πάντοτε θα είμαι μαζί σας. Έρχεται, επαναλαμβάνει, υπενθυμίζει στην ανθρωπότητα ότι είναι παρόν, ότι είναι μεταξύ μας. Έρχεται, διδάσκει τους ανθρώπους, φωτίζει τους ανθρώπους να μην χάσουν τον δρόμο από τη ζωή τους. Είμαι θα λοιπόν σε μια νέα γενεά, είμαι θα σε μια περίοδο
καθένας κρίνει και όπως ο καθένας νομίζει ότι μπορεί να ερμηνεύσει τα γεγονότα που μας συμβαίνουν, να ακολουθήσει τον δρόμο της ζωής. Και αυτός ο δρόμος είναι θεϊκός. Επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι υπερβολή. Δεν τα στέλνει ο Θεός, αλλά οι επιδημίες είναι θεϊκές. Ξέρουμε ότι μέσα στη φύση υπάρχουν του κόσμου τα μικρόβια. Όλα μας περιτριγυρίζουν και όλα τα καταναλύσκουμε, χωρίς να τα βλέπουμε. Είναι αυτά τα μικρόβια του πονηρού και του καλού. Ο άνθρωπος τα δέχεται, τα αφομοιώνει και τους δίνει νέα μορφή. Όταν όμως υπάρχουν οι επιδημίες σε όλο τον κόσμο, δεν είναι μηνύματα μέσα στη ζωή μας. Δεν είναι αυτός ο ιός ένα περιορισμένο φαινόμενο μέσα στη ζωή. Δεν ταλαιπωρεί τόσες και τόσες χιλιάδες ή τόσα και τόσα εκατομμύρια ανθρώπων, λαούς, ολόκληρους, οι οποίοι χωρίς να έχουν την συνείδηση αυτού του μηνύματος που στέλνει ο Θεός. Γιατί οι επιδημίες, οι πανδημίες είναι μηνύματα. Εάν ψάξω μέσα στην ιστορία του ανθρώπου, πόσες και πόσες πανδημίες δεν έγιναν και πόσοι άνθρωποι δεν αποκτηρώθηκαν από τη ζωή. Ας τα διδάσκουν αυτά οι εποχές. Και σήμερα, και αυτό είπε, μήνυμα έρχεται και πρέπει με σύνεση, με μυαλό, να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Και το αντιμετωπίσουμε. Και λέμε λοιπόν, όπως μας το είπε και ο Αγιότατος στο μήνυμά του, όπως και το λέμε όλοι μας, λίγο-λίγο το χωνεύουμε όλοι μας. Όλοι μας το χωνεύουμε. Ότι πρέπει να ακούμε την επιστήμη μας. Ο Θεός δεν απαγόρευσε την επιστήμη. Η επιστήμη προέρχεται από το μυαλό μας. Η επιστήμη είναι το αποτέλεσμα της νοημοσύνης μας, της μελέτης μας, της έρευνάς μας, των πραγμάτων της φύσης και βγάζει τα αποτελέσματα. Ψάχνουμε. Δεν μας είπε ο Θεός ότι ψάχνουμε. Μας είπε να ψάχνουμε.